Το 1963 ξεκίνησα να παίζω στην πρώτη ομάδα με αυτή την ιστορική φανέλα που στα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ θα τη βγάλουν σαν συλλεκτική φανέλα. Τη φανέλα που φορούσαμε την είχαμε σαν να ήταν ένα είδωλο, τουλάχιστον εμείς. Μεταξύ αυτών είμαι και εγώ που έχουμε παίξει από 11 χρονών. Εγώ από 11 χρονών είμαι στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα έχω παίξει σε δύο ξεχωριστές περιόδους στον ΠΑΟΚ, μία τη δεκαετία του 60. Στη συνέχεια έφυγα Αμερική, γύρισα και έπαιξα και τη δεκαετία του 70. Η δεκαετία του 60 ήταν καθαρά ερασιτεχνισμός, καθαρά αγάπη, καθαρά σήμα, καθαρά συνέστημα. Εγώ γουστάρω εκείνες τις παλιές φανέλες. Εκείνες που φορούσε και ο Κούδας, και ο Παρίδης, και ο Κούλης ο Αποστολίδης. Όλα τα παιδιά που ξεκινάνε από την αγαπημένη τους ομάδα, σίγουρα υπάρχει όνειρο να φορέσει τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Έτσι και εγώ, ξεκίνησα από 8 χρονών και μου δόθηκε ευκαιρία να πραγματοποιήσω ένα από τα όνειρά μου. Στην αρχή, από παιδάκι το σκεφτόμουν, ήταν ένα όνειρο για μένα να γίνω επαγγελματίας του ΠΑΟΚ και να φορέσω τη φανέλα. Αλλά από τη στιγμή που έγινα και αγωνίζομαι στην πρώτη ομάδα, οι ευθύνες είναι πάρα πολλές και θέλουμε η ομάδα και οι συμπαίκτες μου να κάνουμε συνεχώς χαρούμενο τον κόσμο. Το να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδί. Για τα παιδιά είναι το γήπεδο ακόμα κάτι μαγικό και ίσως το πιο μαγικό του αντικείμενο, εξάρτημα, είναι η φανέλα. Τη φοράνε και μεταμορφώνονται σε Αθανασιάδη, σε Μακ, σε όποιον παίχτη αγαπάνε και φτιάχνουν φανταστικά γήπεδα, παίζουν στην αυλή του σχολείου και παίζουν στην Τούμπα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή η φανέλα θα θέλαμε να συμβολήσει τις αξίες του ΠΑΟΚ διαχρονικά. Την ιστορία, την αυθεντικότητα, την παράδοση και φυσικά το πάθος. Η φανέλα που επιλέχθηκε είναι τη σεζόν 1966 και είναι μια φανέλα η οποία είναι ξεχωριστή στη σχεδίαση. Αυτή η φανέλα επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλές άλλες. Έγινε μια έρευνα τόσο από φωτογραφικό υλικό το οποίο είχε πάει ΠΑΟΚ, όσο και από ερωτήματα τα οποία θέσαμε σε παλιούς παίχτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι φόρησαν αυτές τις φανέλες. Η συνεργασία με τη Μάκρον έγινε κάτω από μεγάλη πίεση, γιατί έπρεπε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του ΠΑΟΚ για μια φανέλα η οποία θα ανταποκρινόταν στην ιστορία και το μέγεθος του ΠΑΟΚ. Όποιος αποκτήσει αυτή τη φανέλα θα δει ότι υπάρχει τυπωμένος ένας σειριακός αριθμός που την κάνει μοναδική. Επίσης, αυτή η φανέλα θα διατίθεται σε ένα κουτί σχεδιασμένο αποκλειστικά για αυτήν. Θα δει ότι υπάρχει ένα έντυπο που αποτυπώνονται μέσα εκεί πέρα οι φανέλες του ΠΑΟΚ από το 1926 μέχρι σήμερα. 90 χρόνια γιορτάζει φέτος ο ΠΑΟΚ, 70 χρόνια γιορτάζω εγώ. Ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει αυτό το στοιχείο του συναισθήματος για τη φανέλα και για αυτό που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Βλέπω την ίδια αγωνία, με χαρούμενη αγωνία, πάθος, να έχουν οι γονείς και σήμερα, να θέλουν να μεταδώσουν στα παιδιά τους μια κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορία 90 χρόνων τώρα. Εύχομαι να είμαι γερός και να ζήσω τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι υπέροχο. Τι είναι για μένα ο ΠΑΟΚ, τη ερώτηση τώρα. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψουμε και να το αναφέρεις με λέξεις. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Το είναι μου, το πάθος μου. Τρόπος ζωής, ταυτότητα. Όλη η ζωή μου. Είναι μια καθημερινή μάχη, είναι ένα όνειρο κατακτήσεων. Είναι τα πάντα, είναι η οικογένειά μου. Είναι η ιστορία, είναι η ζωή μου. Ήταν σπίτι μου, η εκκλησία της Κυριακής. Και φυσικά είναι αγάπη και πάθος. ΠΑΟΚ, μόνο εδώ μέσα. Ηφαίστειο είναι. Λάβα. Πάθος. Το πάθος που σε βγάζει αυτή η ομάδα και ο κόσμος. Άρα πάθος είναι ο ΠΑΟΚ.